που σε, μετά από τηλεφώνημα που είναι γιατρών που είναι συμβεβλημένοι στο ΓΕΣΥ, ναι. Και όταν τους τηλεφώνησαν ασθενείς για να κλείσουν ραντεβού, η γραμματέας ρώτησε, θα έρθείτε private, θα έρθείτε ιδιωτικά ή με το ΓΕΣΥ. Ναι. Αυτό είναι παράνομο. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν κάνει εξετάσεις και χρεώθηκαν, διδυθήκαν λεφτά. Αυτό είναι παράνομο. Όταν μπαίνεις στο ΓΕΣΥ, μπαίνεις και ακολουθείς μια διαδικασία. Ναι. Όμως, ο πρώτος που άφησε ανοιχτό το παράθυρο αυτό, δυστυχώς, και θα το πω ξανά, είναι ο ίδιος ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, όταν δημόσια λέει ότι αν δεν γραφτεί στο σύστημα, μπορεί να το χρεώσει ιδιωτικά. Ενώ πριν τρεις μήνες υπάρχουν οι δηλώσεις των ίδιων ατόμων που ήταν τελείως διαφορετικά, γιατί η νομοθεσία το απαγορεύει. Η ιδιωτική ιατρική δεν μπορεί να, δεν, με την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν υπάρχει στο ΓΕΣΥ. Ο δικαιούχος όταν θα πάει απευθείας στον ειδικό γιατρό θα πληρώσει 25 ευρώ και μόνο, και οι εξαιρέσεις είναι ορισμένα πολύ μικρός αριθμός ιατρικών πράξεων. Ειδικοί, κοσμητική, χειρουργική, οι εκτρώσεις κτλ. Ναι. Όμως το τεστ κοπόσεως, παράδειγμα, το οποίο δεν πάει ο ασθενής στο γιατρό και το ζητά, δεν πάει και δίνει παραγγελία, κάνε μου ένα τεστ κοπόσεως. Ναι, το διατάζει ο ασθενής, πάει στον καρδιολόγο, εξετάζεται και κρίνει ο καρδιολόγος αν θα κάνει την α ή την β εξέταση. Ναι. Αν πάει απευθείας στον καρδιολόγο του ΓΕΣΥ θα πληρώσει 25 ευρώ και ο καρδιολόγος του ΓΕΣΥ θα κάνει αυτό που θα κρίνει ο ίδιος σαν εξέταση και θα πληρωθεί βάσει της τιμής μονάδος από το σύστημα. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Οποιοσδήποτε παραβεί την νομοθεσία, εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει σαν Ένωση Ιδιωτών Γιατρών, αλλά και, και μέσω του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, αυτό το πράγμα πρέπει να καταγγέλλεται. Γιατί ναι. Είναι εις βάρος των πολιτών και είναι και ένας, αν θέλετε, αφέμητος ανταγωνισμός εις βάρος αυτών που επιλέξαν να μείνουν στον ιδιωτικό τομέα εκτός ΓΕΣΥ. Ναι. Το καταγγείλατε δηλαδή? Θα έρθουν και καταγγελίες, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να το κλείσουμε, κυρία Κυθρεώτη, θέλετε να απαντήσετε σε αυτό που εγείρει ο κύριος Αρμεύτης? Ναι. Ναι, ναι. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Αρμεύτης είναι όρθα. Οι χειροφύλακες της νομοθεσίας του ΓΕΣΥ είναι ο οργανισμός και εμείς οι ίδιοι ως οργανισμός θα πρέπει να διαφυλάξουμε ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται ως πρέπει. Nice.